Όπα, όπα, σήμερα υπάρχει πολύ ισχυρός ευνηδιασμός από πλευρά Ρέινας Βενέτη. Γιατί? Γιατί δεν σε έχουμε ξαναδεί έτσι γι' αυτό. Είπα να... τώρα που χώρισα κι εγώ να φύγω. Χωρίζεις. Ένα... Ναι. Οπότε... Τώρα φεύγω. Ναι. Πάω με τη φίλη μου που έχει το αγόρι της εκεί μια καφετέρια στο Λιβάδι της Αράχοβας, που είναι και τα λογάκια. Πάμε εκεί να καθίσουμε, να πιούμε έναν καφέ, να τα πούμε. Μπορεί να κάνουμε και υπασία. Θα μείνεις εκεί το βράδυ? Όχι, θα φύγουμε. Α, κατευθείαν, τσακ τσακ, ε! Ένα γρήγορο. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου, ειλικρινά. Εγώ δεν μπορώ αυτά τα ταξίδια έτσι τραπή. Για πάμε. Κοντά είναι. Λοιπόν, η Αράχοβα πέτυχε διάφορα ωραία αποτελέσματα εδώ, mm-hmm. όπως βλέπεις. Είναι μια χαρά. Σχετικά πολύ καλή, έτσι, σχετικά τώρα. Έχω κάνει κι εγώ ένα έτσι περίεργο για, και για μένα πείραμα και ναι. ήθελα να δω πώς θα πάει, η αλήθεια είναι, ναι. με τα χρώματα. Πήγε καλά σε γενικές γραμμές, λοιπόν, όπως είπαμε. Η Βασιλικούλα δεν της άρεσε πολύ. Είναι λίγο αμήχανο το πώς είναι αυτό το φλύς, είναι αυτό που έχεις βάλει από πάνω. Είναι γουνάκι. Αυτό. Είναι γουνάκι, ναι. Ναι, αλλά ένα μήχανο, γιατί είναι από τη μια μεριά. Είναι επίτηδες έτσι. Το βάλα εγώ έτσι, είναι εντάξει. Κουνιέται και λίγο, ρε παιδί μου. Πετσέτα. Σαν πετσέτα που έχεις βγει από τον μπάνι. Είναι κασκόλ βασικά και το έχω βάλει εγώ έτσι. Α, εντάξει, τέλος πάντων. Κάτσε λίγο να τα ανοίξω. Για άνοιξε το τώρα κόλος. Έχει μπει ο βαθμός. Δεν πειράζει, παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, το καπέλο δεν μου αρέσει χρωματικά. Ναι. Η τζάντα τη θεωρώ λίγο mid-season, όχι για το look που έχεις βάλει το χειμωνιάτικο. Ωστόσο, μας την έχεις ξαναφέρει, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ωραία. Θα την πετάξω. Και θα κρυώνει σίγουρα, δηλαδή το μόνο που σου προσφέρει. Θα κρυώνω. Ναι, εντάξει. Στην Αράχοβα. Εντάξει, δεν έχει μείον 20. Δεν έχει, όμω εδώ έχει το γαλάτσι. Κοίτα εδώ τι έχω βάλει. Δεν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν είναι ζεστό. Τώρα πέρα από αυτό το μπλε που έχει έρθει από πάνω, δεν είναι look αυτό τώρα για κρύο. Wow, εντάξει. Ενώ θέλει. Εντάξει, wow. Είναι. Για να. Άλλο ένα πανωφόρι και να μείνει μου... με τα υπόλοιπα μέσα στην καφετέρια. Αν καταλαβες. Είναι ναι. ένα look το οποίο δεν έχει πανωφόρι για εκεί που είσαι, γιατί είσαι σε εξωτερικό χώρο με τα λογάκια, όπως είπες. Πολύ layer όμως, ε. Μπράβο. Δες. Μόνο αυτά μου αρέσουν, παιδιά. Μόνο το κάτω. Εντάξει, και η τσάντα είναι ωραία, αλλά την έχουμε κάνει. Τα μισά σ' άρεσαν επί της ουσίας. Το άριστο είναι το 4, αλλά 2. Μάλιστα. 2,8 είναι ο μέσος όρος, πηγαίνει στους κριτές. Δημήτρη, ξεκινάς εσύ. Λοιπόν, πήγες εκεί στο Λιβάδι. Φορτώθηκα. Φορτώθηκες και πήγες με τα λογάγια, έκανες την βόλτα, σου πέρασες τέλεια. Έκανες και αυτό το καουμπόικου look, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα άλλαζα λίγο το καπέλο, θα το έκανα λίγο μπέζ ίσως. Και αυτό άλλο να δέσει χρώμα. Λίγο πιο πολύ, γιατί είναι ένα μαύρο χρώμα πάνω στο κεφάλι που έχουμε πει πολλές φορές ότι μερικές φορές σε σκοτεινιάζει. Mm-hmm. Μπορεί να βγάλεις τα μαλάκια σου πίσω. Να τα πάω πίσω. Ναι, μωρέ. Ναι. Πολύ πιο ωραία, να ξέρεις. Αλήθεια. Ναι, γιατί απλά θα πρέπει να είναι μπροστά. Οι κοτσίδες να είναι λίγο πιο κοντά. Να είναι πίσω. Πρέπει να είναι κοντά μεταξύ τους, αλλά σίγουρα πολύ πιο ωραία. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία στο λαιμό σου τώρα. Πήγες να κάνεις και το color blocking με το κόκκινο, το μπλε, το ρουά, γαλάζιο μέσα. Εμένα μου αρέσει αυτό το look. Δεν ξέρω αν θα ήθελα πανωφόρη, γιατί φοράς ήδη αρκετά. Μάλινα αυτά, τη γουνίτσα εκεί, είσαι ok. Μου αρέσει. Μπράβο, Ρέινα. Ευχαριστώ. Έλα να ανεβαίνουν οι οθμολογίες. Πραγματικά σήμερα είχα άγχος γι' αυτό. Ηλιάνα, πάμε. Και εμένα μου αρέσουν πολύ τα χρώματα που έχει συνδυάσει. Και αυτό το μπλε, το περίεργο, που έχει και μια ετικέτα και τη βλέπεις τέλειος εδώ, έτσι, την... καλά, να μια ετικέτα. Δικαιολογείται, είναι του... Ναι, αλλά στα κασκόλ τις κόβουμε. Ναι. Επίσης, σίγουρα το πουλόβερ στο από πάνω θα ήθελε να έχει λίγο περισσότερο ύφασμα, να κατέβει λίγο πιο κάτω. Δηλαδή να έχεις λίγο ακόμα ύφασμα κάτω από τη ζώνη. Μην το τραβάς, το ξεχυλώσεις. Άστα, αυτό ήταν έρθει ως τέλειος. Σίγουρα θα άλλαζα το καπέλο. Το χρώμα αυτό είναι το μοναδικό που δεν μου κολλάει. Mm-hmm. Τώρα θα ήταν μπλε και αυτό, θα ήταν καφέ, θα ήταν μπέζ. Θα ήταν και λίγο πιο, όχι τόσο αυστηρό, πιο μαλακό το ύφος του. Θα ήταν κάτι άλλο. Ρέινα. Ωραία προσπάθεια. Μπλε ρουά. Ευχαριστώ. Έλα, τέλειο. Εγώ να σου πω. Σε κοιτάω, σε κοιτάω. Για σε να κοιτάω. Βρείτε κάτι σωστό. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Μ' αρέσει, τέλειο. Δηλαδή, προσπαθώ. Άκουγε τον Δημήτρη τόση ώρα που του αρέσουμε.
Και αυτό το γουνάκι είμαι έτοιμο να σηκωθώ να σου το αρπάξω και να το κρύψω να μην το ξαναβρει ποτέ στη ζωή σου. Εντάξει. Έφυγε. Μπορεί να το βάλει κάτω να κοιμούνται οι γάτε σου. Είναι μέχρι εκεί πάει αυτό. Αυτή η ζώνη τώρα έμεινε πάρα πολύ μόνη τη, η καημένη, που δεν έχει καμία σχέση με το τώρα, ναι. Ενώ πριν κάνανε παρέα και ήταν ευτυχισμένοι. Κάνανε παρέα, αλλά τσακωνόταν. Έχει λίγο μπλέκι αυτό. Δεν είναι. Εμένα αυτό το look δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή δεν σε βλέπω ούτε στην Αράχοβα, ούτε πουθενά. Θα πας και να βρεις και τη Χριστιανά στη σουίτα στο πάρτι. Όχι, όχι, καμία σχέση. Όχι. Δεν ταιριάζει. Σε άλλο βουνό θα πάει η Χριστιανά. Ωραία, καλύτερα, γιατί άμα βρεθείτε και οι δύο στο ίδιο. Κοίταξε, το παντελόνι δεν σου κάνει καλή εφαρμογή. Είναι περίεργο. Εντάξει, μπορεί να το πήρες. Είναι δικό μου αυτό. Ναι, μπορεί να δυνάτισες, να ξεχύλωσε, ανοίγουν λίγο αυτά τα υφάσματα κτλ. Οι μπότες. Να δεχτούμε τις μπότες με το παντελόνι και να βάλεις κάτι πιο φαρδί από πάνω, ναι. Να κρατήσουμε το πουλόβερ με το πουκάμισο χωρίς αυτή τη ζακέτα. Τι να σου πω, μπορείς να βγάλεις τη ζώνη. Ναι, γιατί το έχω βάλει από μέσα νομίζω βγάλε το μικρό. Ζώνη. Ναι. Ακόμα το έχω. Ωραία, να φύγει η ζώνη τελείως. Όλα θα φύγουν. Ναι, τώρα κάτι άλλο θέλει, γιατί αυτό που κάμισο με αυτό το πουλόβερ δεν συνδυάζουν. Το πουλόβερ είναι και ανοιξιάτικο, υποψιάζομαι. Και αυτό, νέα κολεξιόν. Τώρα το πήρα αυτό. Ανοιξιάτικο θα είναι. Αυτό έχει και ζώνη δική του, αλλά την έβγαλα για να βάλω αυτή. Και είναι και αυτή η ζακέτα που δεν ξέρει τι είναι, δεν έρχονται τα σχέδια στις ραφές. Έλα μωρέ. Τι, να σου εγώ πω, προτείνω, πραγματικά... όπως τα έτης φοράγανε double fast, να έρχονται όταν φοράνε όλες double fast και να λέμε «Δεν μου αρέσει το κόκκινο, να το γυρίζουν ανάποδα». Δεν, να σου πω δεν κάτι. Είναι, δεν όχι, είναι. Θα σου πω τώρα. Βρίσκω αυτή τη ζακέτα αστεία. Δεν είναι καλοφτιαγμένη ζακέτα. Αυτό το γουνάκι είναι πραγματικά σαν... φαίνεται τόσο γυαλιστερό, τόσο... Είναι, δεν ταιριάζουν οι υφές. Όχι, όχι, είναι για τις γάτες αυτό. Να τις βάλω. Έχεις γάτες. Λυκούλης. Όχι, δεν έχω. Πάρε. Έχω έναν πρώην. Μπορεί να κοιμηθεί και αυτός κάτω. Όχι, εντάξει. Γλυκούλης. Και εσύ πολύ γλυκιά. Ένα τέλει. Έλα ρε Στέλιο. Πραγματικά δεν ξέρω εγώ τι να αλλάξω. Να μην πάω. Δηλαδή. Τίποτα, εμένα μου άρεσε. Δηλαδή δεν μπορώ να αλλάξω κάτι, είναι όλα λάθος για μένα. Χάρηκα. Νομίζω ήδη... αυτό το look τον επανέφερε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Ήτανε πολύ σκληρό. Πραγματικά δεν μπορώ να σου διορθώσω κάτι. Το θα σε συμβούλευε να μην ξαναβάλεις τίποτε από αυτά. Τέλεια. Ρεϊνά, 8,8 είναι τελική βαθμολογία, μπορείς να πάρεις τη θέση σου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.